Όχι, το πήρε δίκαια, το πήρε με τζόκινγκ. Ο Παναθηναϊκός ήταν για λύπηση. Ήταν για να του λυπάσει τον Παναθηναϊκό. Μια άδεια κερκίδα, ένα άδειο γήπεδο και ένας Παναθηναϊκός για λύπηση πραγματικά με 3-5-2, με τρία στόπερ οι οποίοι άμα τους αφήσει στον δρόμο δεν τους πάρει ούτε η Λαμία. Ο Πούγκουας, ο Ξυλοκόπος Μαυρομάτης και ο πολύ μέτριος Κολοβέτσιος. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ιδιαίτερη ομάδα και επειδή έχει πολύ καλά άκρα, το λάθος του Παναθηναϊκού ήταν ότι τον έπαιξε με 4-2 αναλογίες του σε πλάγιους, δηλαδή ο ΠΑΟΚ είχε Μάτο, Λιμιό, Τσάμπα, Βιερίνια και ο άλλος έπαιζε με Ινσούα, Φουλμπά και Γιόχανσον. Και αναγκαζόταν ο Μπουζούκης με τον Χατζηγιοβάνι που είναι παίκτες περισσότερο δεύτερα φόρ και δεκάρια να πάνε να πιάνουν τον Βιερίνια και τον Μάτος. Δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα εκεί για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με προβλημάτισε πάρα πολύ και για τη φυσική του κατάσταση και την ταχύτητά του. Ο ΠΑΟΚ με σβηστές μηχανές στις 4.000 στροφές ουσιαστικά κράτησε ένα χαμηλό τέμπο στο παιχνίδι. Τον βοήθησε αυτό βέβαια στον γκολ στο πρώτο λεπτό. Τον βοήθησε πάρα πολύ αυτό γιατί έριξε στροφόμετρο. Γιατί είχε να αντιμετωπίσει και με μια κούραση μετά το 60 λεπτό. Λοιπόν, ο Δόνης λοιπόν δεν αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ όπως ο Παντελίδης. Δεν έπεσε βαρύτητα στα πλάγια μπακ και άφησε και το πίσω βάλει στη ζώνη. Δηλαδή έκανε ότι δεν έκανε αυτό που έκανε ο Παντελίδης επάνω στον ΠΑΟΚ. Ο απροσπέλαστος Κρέσπο και Βαρέλα χαμηλά και ψηλά. Νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βρούνε οπωσδήποτε στο Βαρέλα συμβόλαιο. Ενώ στους παίκτες που δεν με προβλημάτισαν στον ΠΑΟΚ ήταν ενώ ο Λιμιός έχει ταχύτητα, μαρκάρι, δεν έχει τα στοιχεία του μεγάλου εξτρέμ και χρειάζεται πολλά παιχνίδια ο Ζάμπα με τον Ακπομπ μαζί να παίξουν για να πάρουν παιχνίδια, τους λείπουν παιχνίδια συνεχόμενα, ειδικά τον Άκπομ. Ο Ζαμπά είναι πιο προσαρμόσιμος στην εντεκάδα. Ο Άκπομ φαίνεται ότι είναι λιγότερο προσαρμοσμένος και θα πρέπει να κάνει συνεχόμενα παιχνίδια για να πάρει φόρμα. Ο διαιτής ήταν χαμούρα, μεγάλη χαμούρα. Αν ο Παναθηναϊκός είχε δυναμική θα το έφερε το μάτς σε ντέρμπι κατάσταση. Στο πειθαρχικό κομμάτι αδείξε τον ΠΑΟΚ τουλάχιστον 80-20%. Δίκαια αποβάλλει το Ζάμπα, αλλά θα έπρεπε να φάνε κάρτες και ο Κολοβέτσιος, ιδιαίτερα ο Μαυρομάτης και ο Κουρμπέλης και ο Μπουζουκής έπρεπε να φάνε κάρτες. Γενικά της μοίρασε στον ΠΑΟΚ της την αυστηρότητα, δεν κυτρίνησε πολλούς παίκτες του Παναθηναϊκού. Ενώ στα θετικά του ΠΑΟΚ βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί πλέον και την κόντρα επίθεση. Ένα κομμάτι του ΠΑΟΚ το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί τις προηγούμενες αγωνιστικές, είναι ένα καινούργιο στοιχείο το οποίο μπαίνει, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει την αντεπίθεση και το pressing ψηλά λίγο στο παιχνίδι του, σήμερα το χρησιμοποιείται άσχετα αν οι τελικές πάσες και τα τελικά σου δεν βρήκανε στόχο. Δίκαιο το αποτέλεσμα, έπρεπε να είναι μεγαλύτερο σε αριθμό τερμάτων. Εκείνο που έχω να πω είναι σαν τίτλο ότι είναι για λύπηση ο Παναθηναϊκός και ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ο οποίος βλέπει ένα μεγάλο σύλλογο σε μια χρυσή μετριότητα, έως κακότητα θα έλεγα. Αυτά. Νομίζω ότι αφού δεν έχασε και σήμερα, είναι πολύ δύσκολο να χάσει. Δηλαδή θα μου πεις τώρα πάει στη Λάρισα. Εντάξει. Λέμε τώρα που μπορεί να χάσει ο ΠΑΟΚ το ίδιο. Από όλα αυτά τα μάτια τα οποία βλέπω, ίσως και λόγω ειδικών συνδικών είναι η Λάρισα, αλλά αφού πέρασε από εδώ αλόβητος, νομίζω θα το πάρει αίτητος και θα κάνει μεγάλο ρεκόρ. Τεράστιο ρεκόρ. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε. Έχω ένα σπίτι και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target?
εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.